Χονδροειδές ψέμα χαρακτήρισε χθες ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος την είδηση που βγήκε από την έρευνα του ΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι πλέον η δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης των 27 μετά την Βουλγαρία. Συγκριτικά με τις χώρες της Ευρώπης, η ελληνική οικονομία κατέχει πλέον την τελευταία θέση του μέσου μισθού, αναδεδουλευμένη ώρα εργασίας, υπολογισμένου σε όρους κοινής αγοραστικής δύναμης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν κανονικά, αλλά είναι κάτω από τον δείκτη φτώχειας του 2009. Αυτό σημαίνει επίσης πως οι εργαζόμενοι στη χώρα μας παίρνουν το χαμηλότερο όρο μίσθιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα εργάζονται περισσότερες ώρες χωρίς επιπλέον αμοιβή. Σύμφωνα με τον κύριο Σκέρτσο, η Ελλάδα έχει τον 11ο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη μεταξύ 22 χωρών. Ο κατώτατος μισθός στην Βουλγαρία είναι 477 ευρώ το μήνα σε 12μηνη βάση, ενώ στην Ελλάδα είναι 698 ευρώ το μήνα. Ο Υπουργός δηλαδή συγκρίνει τους κατώτατους μισθούς Βουλγαρίας-Ελλάδας σε απόλυτα νούμερα και όχι τους μέσους αναπραγματική ώρα εργασίας, όπως το κάνει πολύ σωστά το ΚΕΠΕ, ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας. Τέλος, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα της έρευνας Silk της Eurostat, το 2023 το διάμεσο ισοδύναμο ατομικό καθαρό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερο από ό,τι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και πάνω μόνο από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.